Διαμαντόπουλε, μπορεί να μην έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα τον κορονοϊό, αλλά δεν είναι στις πρώτες ειδήσεις πλέον. Έχουμε δει ότι ξεκινά σιγά σιγά η συζήτηση για νέες πανδημίες που μπορούν να μας απασχολήσουν στο μέλλον. Έχουμε δει κάποιες ονομασίες και αυτή που μας έχει κινήσει περισσότερο την περιέργεια είναι η X, όπως αναφέρετε, η πανδημία X. Να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει αυτή, αν πρέπει να μας ανησυχεί και τι άλλο πρέπει να γνωρίζουμε, γιατί τώρα βγαίνουμε από τον κορονοϊό, αν μπορούμε να πούμε ότι βγαίνουμε από τον κορονοϊό και πρέπει κάτι ακόμα να μας ανησυχεί. Κοιτάξτε να δείτε, έχω κατ' επανάληψη μιλήσει και έχω πει ότι πρώτον ο κορονοϊός είναι εδώ. Ούτε έχει φύγει, ούτε έχει ξεχαστεί, ούτε έχει τελειώσει. Κορονοϊός έχουμε πάρα πολλές και καθημερινές ακόμα και σήμερα προσβολές από τον ιό και προφανώς δυστυχώς σε μεγάλες ηλικίες, σε δύσκολες ηλικίες έχουμε και απώλειες. Τα πράγματα λοιπόν με τον κορονοϊό, ναι, ανβλήνθηκαν, δεν τελείωσαν και δεν μπορώ να πω ότι είναι τεράστια ανακούφιση για τον πλανήτη εκεί πέρα που είχαμε 100 θανάτους ή 3.000 δύσκολες αγωγές, τώρα που έχουμε 1.530 θανάτους. Παραμένει μια πολύ ισχυρή έτσι, απειλή, πολύ μεγαλύτερη της γρήπης. Άρα εκ των πραγμάτων ο κορονοϊός είναι εδώ. Απλά πλέον μπορούμε να είμαστε λίγο πιο συμφιλειωμένοι μαζί του. Ανήσυχοι μεν και ήσυχοι με την έννοια ότι μπορούμε να έχουμε μια προβλεψιμότητα. Και αυτό θα βοηθήσει και η επιστήμη, η οποία επιτέλους θα πρέπει να βγάλει ένα εμβόλιο το οποίο να είναι μαζί με τη γρήπη, να μην έχουμε όλη αυτή τη θεωρία, την παραθεωρία, τρία εμβόλια, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι αλλιώς. Ένα εμβόλιο κάθε φθινόπωρο, αν χρειάζεται και επαναληπτική μέσα στον χρόνο, ώστε να τελειώσει και μια παραφιλολογία η οποία δεν βοηθάει το εμβολιαστικό κίνημα, το οποίο για μένα είναι η αιχμή του δόρατος στην προάσπιση όλων των λιμωδών, δηλαδή και ιστορικά και πρακτικά. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες παρενέργειες, είναι πολύ λιγότερες από τα ωφέλη που κάνουμε, έτσι προχωράει η επιστήμη. Τώρα, στο δεύτερο βαθμό, μιας και λέτε, δεν ξέρω αν θα είναι η ήξη, αν θα είναι κάποια άλλη. Η επόμενη πανδημία, κατά τη γνώμη μου, θα είναι η γρήπη των πτηνών. Δεν θα είναι αυτό που λένε και θα είναι μάλιστα και πολύ σύντομη και θα έρθει και γρήγορα. Το λένε οι περισσότεροι, ας το λοιπά, από τους δημοσιολόγους τους διάσημους, το έχει πει και ο κ. Μαγιορκίνης πρόσφατα, που αν μη τι άλλο είναι εξαιρετικά έγκριτος συνάδελφος, γιατρός. Άρα εκ των πραγμάτων θα ζούμε μια εποχή πλέον πολύ ισχυρών πανδημιών. Η παγκοσμιοποίηση δεν μας επιτρέπει να έχουμε κάποια άλλη αίσθηση. Πλέον δεν υπάρχουν σύνορα, οι μετακινούμενοι πληθυσμοί είναι πάρα πολύ μεγάλοι, η οικονομία πλέον είναι παγκόσμια, να κλειστούμε μέσα σε ένα γυαλί είναι αδύνατο. Άρα εκ των πραγμάτων η ιατρική επιστήμη κάθε φορά και ήταν, ξέρετε πώς θα σας το πω, και μια άσκηση ο κορονοϊός τώρα, ξέρει λίγο ο πλανήτης πώς θα κινηθεί. Θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει ουσιαστικά, τι σημαίνει, δεν πρέπει να κλειστούμε μέσα, θα πάθουμε κατάθλιψη, ξέρετε, οι οικονομίες θα καταρρεύσουν. Πρέπει να συμφιλειωθούμε λιγάκι ότι δυστυχώς υφίστανται. Θα πρέπει να βρούμε ισχυρά συστήματα υγείας. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ξέρετε, το να λέμε θα έρθει μια απειλή, είναι σαν να έρχεται ένας μπαμπούλας. Ωραία, το μπαμπούλα πάντα θα βρεις έξω από το σπίτι. Άρα, ισχυρά συστήματα υγείας, πολύ μεγάλο ας πούμε ενδιαφέρον στην έρευνα και στην πρόληψη. Εκεί είναι η δημόσια υγεία, την οποία ο κόσμος λέμε για δημόσια υγεία και εννοούμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η δημόσια υγεία δεν είναι αυτό. Η δημόσια υγεία είναι η σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία του πληθυσμού, λέγεται η φορεία. Αν όλα αυτά λειτουργήσουν, αυτή είναι η αμυνά μας και όχι, ξέρετε, ο κόσμος να μαθαίνει κάποια στοιχεία και αν θα έχει λίγο πυρετό, αν ας πούμε έχουν τέσσερις απώλειες, τι κάνουμε σαν κοινότητα, τι κάνει η κάθε ας πούμε τελικά κυβέρνηση, η Ευρώπη, και νομίζω ότι εδώ πέρα και στη φαρμακοβιομηχανία πρέπει να επενδύσουμε. Η φαρμακοκινητική έχει κάνει ασύλληπτα ας πούμε άλματα τον τελευταίο καιρό. Και νομίζω αυτό είναι ας πούμε, πλέον το καινούριο στοίχημα. Έρευνα, επιστήμη, σύμπνοια, όχι ας πούμε, λοιπά, στον κόσμο ανησυχία. Θα έχουμε τεράστια προβλήματα ψυχικά. Είχαμε ήδη στον κορονοϊό και ο post-COVID δημιουργεί και περισσότερα. Δεν τελειώνει, είδατε που λέγαμε τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι για ένα και δύο χρόνια έχουν απώλεια τη γεύση τη ακοή και άλλα πράγματα. Άρα τη γεύση ναι, και τη αοσμία, συγγνώμη. Το παρασυρθήκα. Επομένως, πρέπει όλα αυτά να λειτουργήσουν σαν ένα ολιστικό φαινόμενο το οποίο λέγεται προάσπιση της δημόσιας υγείας. Εκεί πρέπει να επενδύσουν οι σύγχρονες πολιτικές υγείας και γι' αυτό θα με επιτρέψετε να είμαστε ανήσυχοι, όπως είπα πιο πριν, και να είμαστε και προετοιμασμένοι. Αυτή είναι η σύγχρονη ιατρική.